ένιωσες, ήταν 12:30. Ναι. Ναι. Πολύ έντονα θα έλεγα. Τον βίωσα αυτό το σεισμό και μάλιστα μία φωτογραφηθήκη που ήταν σε μία βιβλιοθήκη έπεσε, έσπασε. Ανάλογες ζημιές πρέπει να σου πω ότι με βάση αναφορές που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν σε πάρα πολλά σπίτια. Αντικείμενα τα οποία δεν ήταν καλά στερεωμένα βρέθηκαν στο έδαφος. Ήταν τρομακτικά τα δευτερόλεπτα που κράτησε ο σεισμός, θα έλεγα. Ο συνδυασμός του βουητού με το ταρακούνημα ήταν τρομακτικός. Ευτυχώς κράτησε λίγα δευτερόλεπτα. Πρέπει να σου πω ότι ξύπνησε μνήμες και λόγω εποχής του φωνικού σεισμού στις 10 Σεπτεμβρίου του 1953, 70 χρόνια πριν. Είχαμε 40 νεκρούς τότε στην Πάφο και 30.000 αστέγους. Είχαν καταρρεύσει και καταστραφεί ολόκληρα χωριά και είχε υποστεί μεγάλες ζημίες και η Πάφος. Θα έλεγα ότι ξύπνησαν αυτές οι τραγικές μνήμες. Εντάξει, δεν είναι και πολλοί εκείνης. Που ζουν από τότε που θυμούνται. Όσοι ζουν, πραγματικά είχαμε αναφορές ότι ξύπνησαν αυτές οι μνήμες εκείνης της περίοδου. Ο σεισμός έγινε αισθητός, ιδιαίτερα αισθητός στις παράλληλες περιοχές, αλλά σε ολόκληρη την επαρχία, με αναφορές ότι ήταν αισθητός και στη Λεμεσό, αλλά ακόμη και στην Λευκοσία και την Λάρνακα. Τώρα κοιμόμουν και ξύπνησα και επειδή ξέρεις, είμαι ανιχνευτής σεισμών, το βίωσα, δεν κράτησε πολύ. Θα μας τα πει βεβαίως και ο Διευθυντής Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Ήταν λίγα δευτερόλεπτα, αλλά ήταν αρκετός για να αποκαλέσει. Πέραν υλικών ζημιών, αν έπεσαν κάποια αντικείμενα κλπ, είχαμε και άλλες αναφορές σε σχέση με το εγκλωβισμό σε κάποια δωμάτια κλπ. Είχαμε μια περίπτωση μιας νεαρής η οποία εγκλωβίστηκε στην τουαλέτα του διαμερίσματος και χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της, ίσως και λόγω της ταραχής του πανικού που επικράτησε. Εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι το μόνο περιστατικό το οποίο έχουμε καταγράψει. Δεν έγιναν αισθητοί με τα σεισμοί και αυτό συνέβαλε στο να υπάρξει ηρεμία και οι άνθρωποι μετά από που βγήκαν στους δρόμους, γιατί βγήκαν αρκετοί στους δρόμους και στις αυλές, μετά από λίγα λεπτά, μισή περίπου ώρα, επέστρεψαν στα σπίτια τους και στα κρεβάτια τους. Μένεις μαζί μας, Κώστα. Βάζουμε στη συζήτηση τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, τον κύριο Χριστόδουλο Χατζηγεωργίου. Σας χαιρετώ, κύριε Χατζηγεωργίου. Γεια σας, κυρία Σάβα, και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, συχνά μας απασχολούν οι σεισμοί, αλλά πάντα το επίκεντρο είναι κάπου έτσι στη θαλάσσια περιοχή υπέρυξη της Πάφου. Αυτό έχει να κάνει με τις τεκτονικές πλάκες στην περιοχή? Φυσικά. Εκεί έχουμε, καταρχήν να αναφερθούμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή που έχουμε που είχαμε το σεισμό χθες βράδυ, τα 30 τελευταία χρόνια είχαμε 8 σεισμούς αντίστοιχου περίπου μεγέθους. Άρα είναι μια περιοχή που μας δίνει αισθητούς σεισμούς. Ο συνάδελφος σας αναφέρθηκε στο σεισμό του 1953. Είναι στην ίδια περιοχή που είχε γίνει ο τότε σεισμός. Ναι, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι εκείνος ήταν πιο ήταν μεγαλύτερος, ήταν 6,3. Ήταν ο πιο ισχυρός σεισμός που είχαμε στην Κύπρο. Τώρα, κύριε Χατζηγεωργίου, πρόκειται για τον κυρίως σεισμό. Είχαμε μετασεισμικές ή είναι κάτι που τώρα παρατηρείτε? Το δίκτυο μας είχε καταγράψει 2 μικρούς σεισμούς της τάξης του 1 Ρίχτερ, λίγο μετά τον κύριο σεισμό. Η σεισμικότητα φυσικά παρακολουθείται στη συνεχή βάση. Φαίνεται να ήταν προκαταρκτικά ο κύριος σεισμός. Ναι. Και λέμε πάντα έχει σημασία πόσο έτσι σε απόσταση από τη θάλασσα είναι, αλλά και το βάθος, κύριε Χατζηγεωργίου, και το είδος, αν θέλετε, του σεισμού, για να είναι και καταστροφικός ασχέτως και το Ρίχτερ, σωστά, και η ένταση, η διάρκεια. Εδώ φαίνεται να ήταν και μικρής διάρκειας. Εντάξει, πάντα ο σεισμός είναι μερικά δευτερόλεπτα. Είναι τώρα, πάντα. Μας φαίνεται αιώνας, ναι, αλλά εδώ πάλι συγκριτικά δεν δίρκησε πολύ έστω αυτά τα δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω τι καταγράψατε εσείς. Το πώς αισθάνεται ένα κάτω στο σεισμό έχει να κάνει και με την απόσταση από το εστιατό. Μάλιστα. Ναι. Άρα είναι σχετικό. Η δημιουργία του σεισμού πάντα διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Ναι, ήταν σχετικά σύντομο σε σχέση με ένα ίσως ενδεχομένως ένα πιο μεγάλο σεισμό. Θα ήταν που πιθανότατα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Ναι.
Τώρα, το εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα είναι... Ναι, μετά την ανάλυση του σεισμού, το εστιακό βάθος είναι 13 χιλιόμετρα. Η αρχική εκτίμηση ήταν 10, αλλά αντιλαμβάνεστε, είναι μέσα στο στατιστικό λάθος αυτή η διαφορά. Δεν ουσιαστικά... Ναι. Όχι, αυτό που θέλω να θίξω, κύριε Χατζηγεωργίου, αν ήταν στα 10, μπορεί να ήταν να το βιώναμε τονότερα και να είχαμε ζημίες κλπ. Ή δεν έχει να κάνει. Όπως έχω πει, αυτά τα 3 χιλιόμετρα η διαφορά είναι μέσα στο στατιστικό. Δεν έχει να κάνει τώρα με το αν δώσατε 10 και είναι 13. Λέω, όσο πιο κοντά είναι, έτσι στη θάλασσα έχει να κάνει, είναι πιο βαθιά, είναι πιο έντονο, πιο... δεν το βιώνουμε τόσο. Όχι, κοιτάξτε, θα σας πω. Όσο πιο βαθιά είναι ένας σεισμός, θα τον αισθανθούν σε μεγαλύτερη περιοχή. Μάλιστα. Όσο πιο επιφανειακά... Όταν είναι απαθής ένας σεισμός, είναι έντονος σε μικρότερη έκταση, αλλά είναι πιο έντονα αυτά που αισθάνεται ο πολίτης. Μάλιστα. Άρα, κυρία Χατζηγεωργίου, συζητάμε για τον κύριο σεισμό χθες. Παρακολουθείτε έτσι την κατάσταση. Ναι. Με βάση τα φυστάμενα δεδομένα. Ναι, με βάση τα φυστάμενα, δεν ξέρουμε, αφού είπαμε ότι ο σεισμός είναι κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο. Συνεπώς, όμως, εδώ μιλάμε ότι κρίνετε εσείς, οι αρμόδιοι, βάσει το μετρήσω, ότι μιλάμε για τον κύριο σεισμό. Κοιτάξτε, με βάση την... επειδή η σεισμικότητα της περιοχής παρακολουθείται σε καθημερινή βάση, ναι, δεν είχαμε στη συγκεκριμένη περιοχή οποιουσδήποτε σεισμούς, αν θέλετε, που να προειδιάζαν έναν κύριο σεισμό. Έγινε το συγκεκριμένο μεμονωμένο περιστατικό. Ακολούθησαν δύο πολύ μικροί που μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε ενδεχομένως μετασεισμούς. Είναι, φαίνεται, ένα μεμονωμένο περιστατικό. Συνήθες φαινόμενο για τη σεισμικότητα της περιοχής μας. Αλλά όπως λέμε πάντα, η σεισμικότητα παρακολουθείται. Αν υπάρξει κάτι το ανησυχητικό, να είσαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε σχετική ανακοίνωση. Ναι, το ανησυχητικό συνήθως είναι σε μεταγενέστερο στάδιο. Δεν προλαβαίνουμε αυτό να έχουμε και ανακοίνωση. Εδώ και η ανακοίνωση από το αρμόδιο τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης χρειάζεται κάποιες ώρες για να εκδοθεί μετά από ένα σεισμό. Εξαρτάται από την περίπτωση και τη δυσκολία της ανάλυσης ενός σεισμού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Δεν είναι όλοι οι σεισμοί το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηγεωργίου. Σας χαιρετώ. Επιστρέφω στον Κώστα.